δεν μπορεί κανεί να προβλέψει την οικονομία γενικότερα. Γιατί υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντε, με τον μεγαλύτερο τον άνθρωπο. Λέγανε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κανεί τρέιντερ, η ειδική οικονομική συμβουλή, που δεν είναι οικονομική συμβουλή, παίζουν στο χρηματιστήριο, να μπορέσει να προβλέψει πώ θα πάνε οι αγορέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Και μάλιστα ε, έλεγε ότι και οι δύο από διαφορετικέ σκοπιέ δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ του. Ακόμα και ο Μπάφετ, που είναι ένα από του πιο ε, εκατομμυριούχου, από του λίγου εκατομμυριούχου, οι μετοχέ που έπαιξε και έκανε αυτή την περιουσία και οι δύο τα αποδίδουν ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη αίσθηση τύχη. Φυσικά το θέμα μα δεν είναι το χρηματιστήριο, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί και από την, από την σκληροπενική άποψη των μαθηματικών, τη στατιστική, ότι ζητάμε κάτι το οποίο είναι ανέφικτο έλεγε ότι φυσικά υπάρχουν μετρήσιμα πράγματα στην φυσική. Όταν όμω πάμε στι κοινωνικέ επιστήμε, όπω η οικονομία, ή όταν πάμε και στον άνθρωπο, αλλά α μείνουμε στην οικονομία, δεν μπορεί κανεί να προβλέψει την οικονομία γενικότερα. Γιατί υπάρχουν αστάθμιοι παράγοντε με τον μεγαλύτερο. Τον άνθρωπο. Ο νομπελίστα εξηγούσε ότι εμεί οι άνθρωποι γενικά και το έχουν πει πάρα πολύ. Δεν είμαστε λογικά όντα. Νομίζουμε ότι αποφασίζουμε βάσει τη λογική. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, ξέρετε αυτό. Και ήρθε κούμπο ένα τέαρτο. <laughs> που έλεγε για τι διαπραγματεύσει. Ε, ε, δεν ξέρω πώ το κάνανε αυτό πήραμε στην Αμερική. Ότι μόλι αφαιρέσανε το συναισθηματικό κομμάτι από του ανθρώπου. Πώ το κάνανε αυτό δεν έχω καταλάβει. Θα τα βρω όλα αυτά για όσου έχετε όρεξη. Ήταν αδύνατον οι άνθρωποι να πάρουν αποφάσει. Είμαστε παράλογα όντα, δεν είμαστε λογικά όντα. Είναι μεγάλο ψέμα και ειδικά αν αυτό το έχει πει ο Αριστοτέλης. Δεν ξέρω, δεν με αφορά. Λειτουργούμε με το συνέστημα πάντα και εκλογικεύουμε μετά. Ένα και δύο... Προσπαθούμε σε αυτό το βατερλό που έγινε και το πανηγυράκι που όσου πέρα τη εγώ δεν μπορούσα τότε και πάλι καλά ενώ τι χρυσέ εποχές του χρηματιστηρίου, το πόσο πολλά πράγματα και λεφτά βγάλανε πολύ, όπου ούτε καν δουλεύανε, γιατί δουλεύανε οι δούλοι στα χωράφια, και σαν κάτι, είδε όλο τούμπα. Αυτό ξέρετε, δεν χρειάζεται να διαβάσετε μοντέλα οικονομικά, ούτε στατιστική. Είναι απλή κοινή παρατήρηση τη ζωή και η πεισματική άρνηση ειμών των ανθρώπων να δούμε ότι όλα, κάθε μέρα, η ίδια ζωή είναι μία ζαριά. Αντί αυτού ακολουθούμε μοτίβα, frames όπω τα λέει ο Tony Robbins. Ακολουθούμε του Τόνι Robbins είτε του θρησκευτικού οργανώσει που έχουν μοτίβο. Εάν κάνει ένα, δύο, τρία, τότε θα γίνει αυτό. Και απελπισμένα όλα αυτά τα χιλιάδε χρόνια, είτε μέσα από τη θρησκεία, είτε μέσα από την φιλοσοφία, είτε μέσα από την ψυχολογία, είτε μέσα από το coaching, δεν ξέρω τι άλλο, ψάχνουμε να βρούμε το μαγικό χάπι το μαγικό τρόπο, το μοντέλο. Και έλεγε ένα εξ αυτών από του συγγραφεί, φυσικά και κάπω πρέπει να προσπαθεί. Το έχουμε πει και εμεί άλλωστε. Όχι το έχουμε αντιπαράθεση, αλλά λέμε, δεν σημαίνει κανεί να μην κάνει. Φυσικά, αν θε να παίξει το λότο, λέει ο τύπο, πρέπει να ανοίξει την πόρτα σου και να περπατήσει, να πα σε ένα λεωφορείο, ίσω να γενικά να, να βάλει ενέργεια για να πα στο προπατζήδικο. Έχουμε την παράνοια εμεί οι άνθρωποι να θεωρούμε ότι επειδή πάω στο προπατζίδικο, Άρα θα μου κάτσει και το λότο. Επειδή δουλεύω σκληρά, επειδή είμαι καλό παιδί, επειδή δεν έχω πειράξει κανέναν, επειδή έχω βγάλει PhD, επειδή έχω παντρευτεί, επειδή είμαι θρήκο, επειδή είμαι άθρισκο, επειδή είμαι στα βουνά, επειδή είμαι όλα αυτά μαζί, τότε θα είμαι ευτυχισμένο. <laughs> Γι' αυτό είναι κουβέντε. Γι' αυτό και πλέον υπήρχε ο μεσαίωνα των θρησκειών, που δυστυχώ ακόμα υπάρχει, να είναι καλά ο Πίτερσον, και έχουμε πάει στο μεσαίωνα τη επιστήμη. Και δεν κατηγορώ του επιστήμονε. Απλά λέω ότι η επιστήμη και η τεχνολογία πάλι προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να είμαστε ευτυχισμένοι. Καλά. Μόνο που το αποκόβει αυτό. Και επίση, αν δεν βλέπει κάτι μετρήσιμο, δεν ισχύει. Όταν αρχίζει κάποιο και αντιλαμβάνεται τη ρευστότητα τη ζωή, ότι είναι αναπάντεχη η ζωή, γι' αυτό και είναι φυσική. Φυσιολογική. Δηλαδή υπάρχει ροή. Δεν έχει σκοπό. Δεν υπάρχει κάποιο που λέει εσύ θα γίνεις καλά, εσύ θα πεθάνεις. Τότε και μόνο μπορεί κάποιο να ζει. Αλλά είχε πολύ πλάκα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που... Δεν ξέρω πω τυχαία ήταν τα βιβλία μέσα από το ψάξιμο στο Amazon που έκανα, διάβαζα και έλεγα. Κοίτα πόσο πολύπλοτο το κάνουμε να, να ακούσουμε έναν νομπελίστα. Ε, όλα είναι απειρίμιοι, θα έρθουμε σε αυτό. Ε, για να εξηγήσει το προφανέ. Και δεν μειώνω φυσικά τον νομπιλίστα, αλλά γενικά δεν χρειαζόμαστε πολύπλοκη σκέψη για να κατανοήσουμε το προφανές, για να κατανοήσουμε το πόσο πολύ βαθιά ε, ανοιχτωμένοι είμαστε.